εντάξει, οπότε πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι και δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε ένα βαθμούς. Σίγουρα από την αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Είναι ένα έδρα πάρα πολύ δύσκολο, είναι ένα πρωτάθλημα καινούριο για μας. Και εντάξει, σίγουρα το παιχνίδι από την αρχή είχε λίγο τύχη για μας, δοκάρι. Πολύ φάση για το Βεξίκτας και εντάξει, εμείς το καλά που κάναμε είναι να κρατήσουμε τις γραμμές. Δεν τρελαθήκαμε, προσπαθήσαμε να είμαστε μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος και βγήκε το γκολ και στο τέλος μπορούσαμε να κάνουμε ένα κόντρα παραπάνω και μπορούσαμε να πάρουμε στο παιχνίδι. Ένας συμπατριώτης ο Πάρα ήταν αυτός που έβαλε τον γκολ. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα, τον ξέρεις και από την Αργεντινή. Είναι πραγματικά πανέμορφο γκολ και πολύ δύσκολο. Ναι, σίγουρα είναι ένα. Το γήπεδο ήταν πολύ δύσκολο κάτω, είναι μια φάση πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή φάση στο παιχνίδι. Κάνουμε 2-3 επαφές και βγαίνουμε στην κοντρεπίδεση και στο παίρνει στην αέρα. Σίγουρα για άλλο παίξε μπορεί να πάει έξω, αλλά Φάγκου το κάνει πάρα πολύ καλά μέσα στην περιοχή και τα έβαλε εκεί όπου πρέπει και πήραμε το παθμό. Τώρα επόμενο στόχος είναι μια ευρωπαϊκή νίκη. Σίγουρα. Τώρα στην έδρα μας, Παρτιζάν, περιμένουμε να πάρουμε τρυφαμούς, γιατί αν δεν περιμένουμε να πάρουμε τρυφαμούς εκεί είναι πολύ δύσκολο για μας. Σίγουρα είδαμε από αυτό το παιχνίδι ότι δεν είμαστε ένα επίπεδο παρά κάτω. Σίγουρα είναι δύσκολα, είναι αντίπαλος πάρα πολύ έτοιμοι, είναι ομάδες πάρα πολύ καλές. Και εντάξει, αλλά εμείς πρέπει να πιστεύουμε στη δουλειά μας και στην έδρα μας. Τώρα πρέπει να πάρουμε αυτό το παιχνίδι οπωσδήποτε να μπορούμε να συνεχίσουμε με ελπίδες.